Καλημερίζω από το χαμόγελο του παιδιού την ψυχολόγο η κυρία Φωτεινή Παπαδάτου. Πώς είστε, καλημέρα. Κυρία Παπαδάτου, καλημέρα σας. Καλημέρα, μ' ακούτε? Μια χαρά. Ωραία. Τέσσερις εβδομάδες, τέσσερις περιφερειακές ενότητες, 25 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τι είναι αυτό που έγινε σε αυτό το διάστημα και σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες? Ταξίδεψε ο Οδυσσέας μαζί με την προληπτική ιατρική, οπότε είχαμε δύο παράλληλες δράσεις, ο Ασκληπιός 1 και 2, δύο κινητές μονάδες προληπτικής ιατρικής του Χαμόγελου εξέταζαν παιδιά με εθελοντές γιατρούς από την Κρήτη, και παράλληλα ο Οδυσσέας στο κινητό εργαστήρι ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας υλοποιούσε διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Είναι ένα ταξίδι που το οραματίστηκαν ο κύριος Γιαννόπουλος και ο κύριος Αναστασιάδης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης την περσινή χρονιά. Αυτές οι μονάδες ταξίδεψαν όλη την Ελλάδα και το ταξίδι αυτό κορυφώθηκε στην Κρήτη με αφορμή και το συνέδριο βέβαια του ΟΔΙΒΕΑ. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε όλους τους νομούς, να γίνουν αυτές οι παράλληλες δράσεις σε συνεργασία με τους δήμους και τους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους τοπικά. Και πραγματικά νομίζω ότι τα νούμερα έτσι, και των εξετάσεων των προληπτικών αλλά και των προγραμμάτων πρόληψης που έγιναν δείχνουν, έτσι αποτυπώνουν το έργο που πραγματοποιήθηκε. Που ναι μεν μιλάμε μπορεί για παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνονται και ενήλικες, έτσι. Στον Οδυσσέα ουσιαστικά επιμορφώθηκαν ενήλικες και φοιτητές, φοιτήτριες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά και γονείς εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα. Ήταν ένα πρόγραμμα για την ασφαλή πλοήγηση και τη δημιουργική πλοήγηση στο διαδίκτυο, το οποίο υλοποιήθηκε ουσιαστικά με την εποπτεία του ΕΔΙΒΕΑ, του εργαστηρίου. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον, εστιάζει πολύ στα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους και πραγματικά είδαμε ότι τα παιδιά ενεπλάκησαν με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τις αξιολογήσεις βλέπουμε ότι τα παιδιά επίσης συγκράτησαν πολλά στοιχεία για το πώς να προστατευτούν, πώς να πλοηγούνται με ασφάλεια. Ήδη βέβαια έχοντας πέσει σε κάποιες παγίδες, αρκετά παιδιά μας το ανέφεραν αυτό, ότι ήδη έχουν αποκαλύψει αρκετά στοιχεία. Κάποια παιδιά μας ανέφεραν ότι και οι γονείς τους εκθέτουν κάποια προσωπικά τους δεδομένα, φωτογραφίες τους ή άλλα στοιχεία για την ζωή τους. Και νομίζω ότι και οι ενήλικες έτσι συνειδητοποίησαν ακόμα περισσότερο πόσο επικίνδυνο είναι να υπάρχουν πολλές προσωπικές πληροφορίες μας στο διαδίκτυο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δράση προληπτικής ιατρικής οδοντιατρικής, 1173 παιδιά τα οποία εξετάστηκαν δεν είναι ένα ευκαταφρόνητο ποσοστό. Συνολικά εξετάστηκαν 1173 παιδιά με την προληπτική ιατρική. Ήταν και οδοντιατρική, οφθαλμιατρική, παιδιατρική, οπότε υπήρχαν διάφορες ειδικότητες ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν. Δηλαδή ότι όπως μας υπέδειξαν και οι ιατρικοί σύλλογοι αλλά και οι δήμοι κατά τόπους. Οπότε η μία μονάδα του Ασκληπιού παρέμενε σταθερή στις μεγάλες πόλεις, ας πούμε, στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, στο Ρέθυμνο κτλ. Ενώ η δεύτερη μονάδα ιατρική βρισκόταν σε διάφορα χωριά γύρω από τις μεγάλες πόλεις. Οπότε είχαμε την ευκαιρία και να επισκεφτούμε και μικρότερες σχολικές μονάδες, για παράδειγμα, αλλά και να έρθουν οι γονείς με παιδιά να εξεταστούν μέσα στην πόλη. Αυτό είναι και το πολύ σημαντικό. Συνεχίστε έτσι, κυρία Παπαδάτου. Σας καλημερίζω. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.